Μάλιστα, παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ. Είναι κοντά μας ο κύριος Γκίζας, δήμαρχος Ναυπακτίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να δούμε το θέμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, εσείς με το που ακούσατε τι πάει να γίνει, όλες αυτές οι ανακοινώσεις, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει κάτι απτό. Δηλαδή να πούμε ότι θα γίνει εκεί αυτό και αυτό και αυτό 100% σίγουρα, έτσι. Ή υπάρχει, κύριε Γκίζα, για να το διευκρινίσουμε αυτό. Θα το διευκρινίσουμε. Αυτή τη στιγμή επιχειρείται, μετά την εκπόνηση της ειδικής μελέτης, ΣΜΠΕ λέγεται, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων, η δέσμευση χώρων ανά την Ελλάδα, θαλάσσιων ανά την Ελλάδα. Με τις ανάλογες εγκρίσεις στη φάση αυτή, προσφάτως είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού και τις άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται. Άρα έχουμε συγκεκριμένη πρόθεση, η οποία έχει εκδηλωθεί με την εκπόνηση μελέτης και τις σχετικές αδειοδοτήσεις, ώστε να δεσμευτεί ο χώρος. Και ο χώρος είναι συγκεκριμένος. Είναι ο χώρος ο θαλάσσιος από την γέφυρα Ρίου Αντιρρίου μέχρι και το Μεσολόγγι. Είναι ο Πατραϊκός κόλπος και άρα μιλάμε με συγκεκριμένα πλέον δεδομένα, τα οποία δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία των περιπτώσεων να εξελιχθούν. Ξεκινήσατε με αυτόν τον τρόπο. Για μένα ο καλύτερος διάλογος. Ελάτε δήμαρχοι στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα διάλογο υγιή, να τεθούν τα προβλήματα που υπάρχουν, να δούμε πώς θα δράσουμε το επόμενο διάστημα. Είναι μια αρχή που βέβαια θέλω να μας πείτε κι εσείς, επειδή ξεκινήσατε νομίζω σε μια καλή περίοδο, δεν το αφήσατε το πράγμα να εξελιχθεί και μετά να φωνάζετε, ενώ ήδη έχει προχωρήσει η κατάσταση. Γιατί συνήθως γίνονται και αυτά, να το πούμε και αυτό, δηλαδή τρέχουμε στο τέλος να προλάβουμε καταστάσεις. Νομίζω τώρα είμαστε στην αρχή. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα. Και μάλιστα να πω ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για την οποία δεν ενημερώθηκαν οι Δήμοι. Ούτε λάβαμε το παραμικό έγγραφο ως Δήμοι, ούτε έγινε κάποια διαβούλευση με τη συμμετοχή των Δήμων. Το πληροφορηθήκαμε κι εμείς εγκαίρως και αξιοποιούμε την πληροφορία αυτή, όπως και εσείς το είπατε προηγουμένως, να προλάβουμε και να μην είναι πολύ αργά. Και νομίζω ότι οι τοπικές κοινωνίες το δικαιούνται αυτό για οποιοδήποτε θέμα, κυρίως δε για τα σοβαρά θέματα. Δεν μπορεί να ουσιαστικά δρομολογείται το μέλλον των νέων παιδιών, γιατί οι τοπικές μας κοινωνίες είμαστε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και να δεσμεύουμε καταστάσεις και χώρους για τα επόμενα χρόνια χωρίς να ερωτώνται οι τοπικές κοινωνίες. Με αποφασιστική και όχι γνωμοδοτική ερώτηση. Εδώ δεν υπάρχει καν ερώτηση. Έχει καταργηθεί και η σχετική διαβούλευση και η γνώμη, η απλή, που εξέφραζαν τα Δημοτικά Συμβούλια. Αυτό λοιπόν εμείς ως Δήμαρχοι, και χαίρομαι πολύ γιατί όλοι οι συνάδελφοί μου της Αιτωλοακαρνανίας, με τους οποίους είχαμε τη δυνατότητα και να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα, αλλά και άλλα θέματα κοινά που μας απασχολούν. Και φυσικά το ίδιο και οι δήμαρχοι της Αχαΐας, με τους οποίους ήρθαμε σε μια πρώτη επικοινωνία και θα ακολουθήσει η αντίστοιχη συνάντηση, βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Και θέλουμε να προστατεύσουμε την ιδιαίτερα μας πατρίδα, τον Πατραϊκό, ο οποίος είναι η πηγή ζωής της όλης περιοχής, αλλά είναι και κομμάτι θαλάσσιο της Μεσογείου. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν όπως σχεδιάζονται, αναλόγως με τα συμφέροντα κάποιων που επιχειρούν στο συγκεκριμένο χώρο και που είναι και θεμιτά. Εγώ δεν λέω ότι είναι αθέμητα, αλλά δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη μόνο αυτά. Δεν είναι και τόσο θεμιτά όταν πρόκειται για την υγεία και όταν πρόκειται για τη ζωή. Σε αυτό νομίζω υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας, γιατί ξέρουμε ότι οι ανεμογεννήτριες, ναι μεν ενεργειακά μπορεί να προσφέρουν σε κάποια περιοχή, αλλά το μετέπειτα είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να συντηρήσεις σε μια χώρα όπως την Ελλάδα με πολύ μικρό γεωγραφικά, θα το πάω αυτό, πλάτος, γιατί οι ανεμογεννήτριες πρέπει μετά από κάποια χρόνια να αλλάζουν, πρέπει μετά να θάβονται. Η Γερμανία, ας πούμε, στέλνει τις ανεμογεννήτριες σε άλλες χώρες, γιατί η ίδια δεν μπορεί να τις θάψει μέσα σε κάποιους ειδικούς χώρους που φτιάχνονται και δημιουργούνται. Εμείς δεν έχουμε πλάνο. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Γκίζα, και νομίζω ότι καλώς κάνετε και παρεμβαίνετε σε αυτό το θέμα, που έχει να κάνει με ανεμογεννήτριες που θα είναι υπεράκτια αναφέρεται, υπεράκτια, που κάποιοι βέβαια λένε ότι είναι αρκετά κοντά στην στεριά. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Αλλά να σας πω και το άλλο. Ποια είναι η κοντινή ή μακρινή απόσταση σε ένα κλειστό κόλπο είναι ο Πατραϊκός. Σωστό, σωστό. Όλα τα σημεία είναι κοντά. Είναι κοντά όλα. Όλα, όλα. Και αυτό που μας είπατε, οπότε, το σημείο που θα είναι, όλα από εκεί είναι κοντά. Όπου ακριβώς και να είναι. Και ούτε μπορούμε να παίξουμε τον μπαλάκι και να λέμε μην το στέλνετε σε εμάς, πηγαίνετε τότε από εκεί. Η θάλασσα είναι μία και ο Πατραϊκός κόλπος είναι. Άρα να πω και κάτι άλλο. Το πρόβλημα, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Κανείς μας, και πρώτος εγώ, δεν είμαστε αντίθετοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το έχουμε πει, το έχουμε διατρανώσει. Ωστόσο, αυτές να λαμβάνουν χώρα με χωροταξικό, εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και όχι όπου διευκολύνονται οι επιχειρηματίες κάθε φορά, πρώτον, και δεύτερον, να λαμβάνεται υπόψη η ήδη υπάρχουσα φόρτιση μιας περιοχής. Και η Αιτωλοακαρνανία και η Ναυπακτία και απέναντι η Αχαΐα, θεωρώ, το βλέπουμε όλοι, ότι έχουμε υπερβεί τα όρια. Και αν θέλετε, έχουμε εκπληρώσει το καθήκον μας έναντι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο έχει κάθε περιοχή. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μην βάλουμε τελεία πλέον σε αυτό το θέμα και να πούμε πού σταματάμε. Ένα. Δεύτερον, αυτό τώρα περί της θαλάσσιας τοποθέτησης και μάλιστα με την πάκτωση στο θαλάσσιο έδαφος, σωστά, θέλει πολύ προσοχή και πολύ μελέτη. Εγώ, επειδή έχω μιλήσει με επιστήμονες και σοβαρούς επιστήμονες, έχω ανησυχήσει πάρα πολύ, διότι πέρα από την οποιαδήποτε παρέμβαση στο θαλάσσιο περιβάλλον, στο φυσικό περιβάλλον, στην Ποσειδονία, στα ψάρια και, στο όλο αλλιευτικό μας πλούτο, θα έχουμε και διαβρώσεις ακτών και παρεμβάσεις στις ακτές, διότι θα αλλάξει ο κυματισμός. Αλλά αν θέλετε να σας πω, μου είπαν άνθρωποι σοβαροί ότι τα ψάρια, για παράδειγμα, και η ελία θα επηρεαστούν πάρα πολύ, διότι ο θόρυβος, αυτός ο μονότονος και διαρκής θόρυβος που θα υπάρχει και είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει, ή για παράδειγμα τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία θα δημιουργηθούν από τα ισχυρά καλώδια τα οποία θα συνδέουν τις ανεμογεννήτρες. Όλα αυτά είναι παρεμβάσεις που πρέπει να αξιολογηθούν και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε απριόρι θετική, μόνο και μόνο επειδή πρόκειται περί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε αντίθετοι και θα το κάνουμε και με επιχειρήματα. Ήδη θα έχουμε τη συμμετοχή και την παρέμβαση και τη συνεργασία των δύο τεχνικών επιμελητηρίων της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας, με τα οποία έχουμε έρθει σε επικοινωνία και επαφή, για να στηρίξουν την όλη προσπάθεια, αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με πανεπιστήμια, και με οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, κατέχει την ειδική γνώση, ώστε αφενός με να γνωρίζουμε και αφετέρου να δράσουμε με συντεταγμένο και σοβαρό τρόπο. Αναμένουμε. Κύριε Γκίζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς αυτά ακούμε από τους επιστήμονες και ανησυχούμε, όπως τα περιγράψατε είναι, δηλαδή τουλάχιστον έτσι όπως μας τα μεταφέρουν. Και δεν μπορούμε να κρύψουμε το τι θα γίνει, την ανησυχία που έχουμε για την επόμενη μέρα. Θα κάνουμε ένα ερώτημα. Ναι. Η Ελλάδα είναι ένας τουριστικός τόπος προορισμού και επενδύουμε και κυβερνητικά αλλά και οι τοπικές κοινωνίες. Και η Ναυπακτία το κάνει και ο Πατραϊκός κόλπος είναι πραγματικά ένας προορισμός. Έχουμε δίπλα μας το Μεσολόγγι, έχουμε δίπλα μας τη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγιού, απέναντι η Αχαΐα και εδώ η Ναυπακτία. Για πείτε μου, πραγματικά πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη, θαλάσσια τουριστική ανάπτυξη, με ένα τέτοιο πάρκο τεράστιο ανεμογεννητριών μέσα στην καρδιά του πυρήνα του τουρισμού που είναι η θάλασσα? Πολύ καλό το ερώτημά σας. Είναι σαν να λέμε ότι από τη μία ζητάμε την τουριστική ανάπτυξη και από την άλλη την ακυρώνουμε στην πράξη. Αυτά όλα πρέπει να τεθούν σε σοβαρό σχεδιασμό, ο οποίος δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμαρχε, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.